Να παίχτε και πολύ. Ελάτε, αν πάμε στην πέμπτη αξιολόγηση. Τι αλλάζει. Έχει τελειώσει η πέμπτη αξιολόγηση. Δεν υπάρχει πέμπτη αξιολόγηση. Τι συζητάμε τότε. Δεν υπάρχει καμία πέμπτη αξιολόγηση. Όχι, μισό λεπτό. Μα αυτό... με τους ίδιους συζητάμε. Δεν καταργήσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις πολιτικές. Εγώ άλλο θέλω. Την απόφαση του Γιώργου. Μισό λεπτό, κύριε Μηταράκη. Ο καθένας της ερωτήσεις του. Μισό λεπτό. Η ερώτηση δεν έχει να κάνει με το με ποιους συζητάμε και τι συζητάμε. Με τους εταίρους συζητάμε. Δεν είναι και το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι συζητάτε για να πάρετε λεφτά που προέρχονται από το προηγούμενο πρόγραμμα. Εναλλακτική στη δόση έχετε. Μισό. Τι πολιτική θα ακολουθήσετε θα το δούμε όταν θα έρθει η απόφαση. Αλλά συζητάτε από αυτού. Άμα ήταν να συζητήσουμε για κάτι καινούριο. Συμφωνώ. Μέσα που λένε. Συμφωνώ. Αλλά συζητάμε τα προηγούμενα. Συμφωνώ. Πάμε. Συμφωνώ. Λοιπόν, όχι, προσέξτε. Δεν συζητάμε τις προηγούμενες δεσμεύσεις. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν τις συζητάμε. Συζητάμε ένα νέο πρόγραμμα το οποίο εκπονεί, έχει εκπονεί στο μεγαλύτερο του μέρος, εκπονεί η κυβέρνηση και το συζητάει με τους εταίρους της και συζητάει με τους εταίρους της τη χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος. Επί τη βάση των χρημάτων που είχαμε λαμβάνει. Επί τη βάση, όχι μόνο. Επί τη βάση των χρημάτων που είχαμε λαμβάνει. Και νέο μνημονικό. Και. Ίσο θα το δούμε και. Επί τη βάση αυτού που ζητάει η ελληνική κυβέρνηση ενός αναπτυξιακού πακέτου για τη χώρα μας. Αυτό είναι η επόμενη φάση. Αυτό δεν υπάρχει ακόμα στο τραπέζι, δεν το έχουμε δει. Κάνετε λάθος. Ποιο είναι αυτό το πακέτο. Λάθος. Η ελληνική κυβέρνηση το έχει θέσει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή έχετε ένα σχέδιο εννοείται για την ανασυγκρότηση της χώρας. Η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει αυτό το ζήτημα. Ναι. Η ελληνική κυβέρνηση έχει σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας. Έχει επισημάνει τους τομείς στους οποίους πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Έχει επισημάνει τις υποδομές στις οποίες πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Και θέλει να συζητήσει, συζήτηση αυτή δεν έχει αρχίσει ακόμα. Το έχει θέσει η κυβέρνηση. Το μνημόνιο δεν θα υπάρχει. Το μνημόνιο μέσα στο μήνα δεν θα υπάρχει. Μα δεν έχετε το μνημόνιο, το υπογράψατε εσείς. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Το Βαρουφάκης έχει υπογράψει. Τελείωσε. Το έχουμε δημοσιεύσει. Τελείωσε. Καλά, το έχετε δημοσιεύσει. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Μα γιατί μας έχει πιάσει αγωνία να πάει. Τη στιγμή που χάσατε τις εκλογές. Αυτό να το χωνέψετε. Εντάξει, αλλά αυτά τα λέγαμε προεκλογικά για να πείστε τον κόσμο. Αλλά χωνέψτε το όμως και εκείνο που έχει τελειώσει προπάντων. Ναι. Εκείνο που έχει τελειώσει προπάντων. Δηλαδή ο Τόμσεν που βλέπετε κάθε μέρα. Έχει τελειώσει προπάντων. Κύριε, να ακούγεστε ένα-ένα, έλατε. Έχει τελειώσει προπάντων η εντολή του ανθυπογραμματέα του Τόμσεν προς τον Υπουργό, ναι, τον Έλληνα, κάνει αυτό. Ο Τόμσεν, επειδή τον αναφέρεται, ναι, όταν ερχόταν εδώ και έμπαινε στα γραφεία των Υπουργών και, ναι, τους έλεγε τι να κάνουν, ναι, ήταν ένα μεσαίος τέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τώρα ο Τόμσεν, ναι, έχει μια άλλη θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και γι' αυτό το λόγο, ναι, μπορεί να συνομιλήσει με την ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο όμως. Αλλά όχι, όχι καθόλου. Καθόλου. Γι' αυτό το λόγο. Όχι επειδή δεν είναι πλέον γραμματέας. Όπως ήταν. Συζητάμε εκτός πλαισίου μνημονίου, κύριε Παρασκευόπουλε. Εκτός πλαισίου μνημονίου συζητάμε. Από πού προκύπτει αυτό. Απολύτως. Εμείς βλέπουμε φόρους, περικοπές και φόρους. Με συγχωρείτε, αλλά φόροι δεν σταματήσουν. Στη συζήτηση. Φόροι, με συγχωρείτε, φόροι δεν θα σταματήσουν. Να διοριζόνται τους φόρους. Τον συζητάτε για αύξηση του ΦΠΑ, αυτό μας αφορά όλους τους Έλληνες. Εμείς συζητάμε όμως, αν προσέξατε, εκείνο που ζητάμε εμείς και εκείνο που επιμένουμε εμείς είναι να υπάρξει μια μετάθεση των περισσότερων αγαθών μαζικής κατανάλωσης στον χαμηλότερο συντελεστή. Ελάφρυνση της επιβάρυνσης των φτωχότερων. Μισό. Το καταλαβαίνω αυτό απολύτως. Ο χαμηλότερος συντελεστής για τον οποίο συζητάμε έχει δύο στοιχεία. Είναι 7%. Μισό. Είναι 7% από ελληνικής πλευράς. Μέχρι τώρα ήταν 6,5. Ναι, βεβαίως. Να το πω έτσι. Βεβαίως. Δεν 6,5. Άρα κρυβέται το χαλάρο στην οικογένεια. Δύο, όχι, οι άλλοι προτείνουν 11. Όχι, διότι. Οι άλλοι μας προτείνουν 11. Αυτά τα αγαθά τα οποία εμείς θέλουμε να πάμε στον 7 ήταν στο 13. Ήταν στο 13 να κατεβάσει αυτό. Να κατεβάσει. Θα δούμε αν θα γίνει αυτό. Δεν υπάρχει κανένα πρόταση. Πάμε πάντως σε μια συνολική, από ό,τι φαίνεται, παρέμβαση στο οικονομικό περιβάλλον. Εδώ δεν συζητάμε μόνο ένα φόρο, κάτι πρόσθετο, ένα έσοδο, να αλλάξουμε λίγο τον έμφυα κτλ. Θα πάμε μια συνολική παρέμβαση που έχει από την κατοικία μέχρι την. Δεν ξέρω τι θα κάνετε στο ζήτημα της φορολογίας, γιατί τα 12.000 δεν τα ακούω σαν φορολόγιο. Το ΦΠΑ στα νησιά καταργείται. Το ΦΠΑ συνολικά ως πρόβλημα, δεν ξέρω τι θα κάνει με τα νησιά. Μεγάλο το ΦΠΑ ως συνολική παρέμβαση, θέλω να πω. Δεν, τα αυτοκίνητα. Ποιος το είπε αυτό ότι καταργείται. Μισό λεπτό, τα αυτοκίνητα. Τις συναλλαγές. Όλες οι διαπραγμάτευσεις που γίνεται. Τα αδήλωτα εισοδήματα στο εξωτερικό. Και η επιστολή Βαρουφάκη στο ακούω ότι πάτε να λευκάνετε μερικούς εκεί. Δώστε 15% και καθαρίσαμε. Θέλω να πω ότι γίνεται μια συνολική παρέμβαση. Αυτό ήταν όνειρο αυτών που είχαν λεφτά έξω και πιέζαν την προηγούμενη κυβέρνηση. Να σας πω κάτι, πιέζανε και δεν έγινε. Και καθαρίσαμε.
Πιέζαν και δεν έγινε. Αυτό είναι πιθανόν. Ένα πιθανό μέτρο. Ως συζήτηση. Ένα πιθανό μέτρο. Δεν έχουμε κλείσει τίποτα άλλο. Για σε περίπτωση ανάγκης. Είναι ένα πιθανό. Το οποίο έχουν εφαρμόσει και άλλες χώρες. Δεν είναι το καλύτερο που μπορούμε να πάρουμε. Για να είμαστε εξηγημένοι. Όπως δεν είναι και το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε η συμφωνία που προτείνουν οι Ελβετοί. Δεν είναι το καλύτερο. Διότι όλα αυτά προστατεύουν. Ναι. Ουσιαστικά το φοροφυγάδες. Και η συμφωνία που ζητάνε οι Ελβετοί. Αν και βέβαια οι Ελβετοί τώρα αλλάζουν στάση, γιατί δεν του δημοσιεύσαν ονόματα. 200 χρόνια θα περάσουν μέχρι να βρούμε. Αυτό που ο κ. Βαρουφάκης θες και που είναι από ό,τι μας έλεγε ο συνάδελφός μας νωρίτερα για το φόρο στις συναλλαγές και μέσω ATM, είναι μέρος μιας συζήτησης ή όχι? Η κυβέρνηση είπε ότι δεν είναι πια μέρος συζήτησης. Ήταν η βιντεοσκόπηση. Ήταν δεν ήταν. Η βιντεοσκόπηση. Όχι, δεν είναι. Προφυγάδων βγήκε γι' αυτό. Όχι, δεν είναι. Ο Βαρουφάκης θα μείνει. Ο Βαρουφάκης γιατί να μην μείνει? Γιατί κάθε μέτρο που ανακοινώνει η κυβέρνηση τον αδειάζει. Δηλαδή τίθεται πλέον ένα θέμα αξιοπιστίας. Η διαφορά. Βγαίνει ο κ. Βαρουφάκης και ανακοινώνει μέτρα και πέντε με 10 λεπτά τον. Εδώ δεν τον αφήνουν στο δέντανη τάφ να βάλει εκπρόσωπο. Δεν ξαναγίνει αυτό. Ο Υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί να βάλει εκπρόσωπο. Δεν ανακοινώνει μέτρα ο Βαρουφάκης. Τι κάνει, δημόσιες ηγεσίες, κουβέντα στην τηλεόραση. Αν το έχετε καταλάβει. Αν το έχετε καταλάβει, η κυβέρνηση συζητάει. Συζητάει η κυβέρνηση. Και από τις δύο. Η κυβέρνηση. Ή δεν φαίνεται να είναι στην ίδια γραμμή. Η κυβέρνηση. Δεν είναι η ίδια γραμμή. Άλλα λέει ο Βαρουφάκης, άλλα λέει το Μαξίμου. Η κυβέρνηση. Το καλός κακός, πώς το λέγαμε. Η κυβέρνηση συζητάει δημοσίως. Και παίρνει αποφάσεις μετά. Α, ωραία. Και όπως συμβαίνει, όπως λέει και το Σύνταγμά μας, εκείνος που σε περίπτωση διχογνωμίας αποφασίζει, είναι ο Πρωθυπουργός. Και πάει και κατανοητό αυτό. Αυτό δεν απαντάει ότι δεν υπάρχει θέμα. Μισό λεπτό, γιατί υπάρχει ένα. Ότι θέμα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, υπάρχουν. Όχι, υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας. Όχι, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας. Θα καταλήξουμε. Μισό λεπτό. Εκτός αν δεν ενδιαφέρει ή αν είναι και αυτό ένα στοιχείο διαπραγμάτευσης. Δεν ξέρω. Αλλά όντως επήγε ο χρόνος ή και αυτό είναι ένα στοιχείο διαπραγμάτευσης. Διότι ακούω αυτή την 5η Ιουνίου. Πρέπει να πληρώσουμε και επομένως μέχρι την 5η πρέπει να έχουμε κλείσει, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε τα λεφτά. Και αν δεν έχουμε τα λεφτά, μια πλευρά λέει πιστωτικό γεγονός, μια άλλη πλευρά λέει δεν είναι ακριβώς έτσι. Λοιπόν, θα καταλήξουμε ή διεκδικούμε. Εγώ έχω ακούσει και μια τελευταία πληροφορία. Διεκδικούμε να μαζευτούν όλα τα οφειλόμενα για τον μήνα Ιούνιο και να πάω στο τέλος. Όχι. Δεν το διεκδικούμε. Δεν το διεκδικούμε. Όχι. Αυτό. Μάλιστα. Να σας πω τι συμβαίνει με αυτό. Αυτό είναι μια διαρροή από τους εταίρους, όχι διαρροή ότι το έχουμε συμφωνήσει, όχι διαρροή ότι το έχει προτείνει κανένας, ότι θα μπορούσε να γίνει, ούτως ώστε, από μία πλευρά όμως πάλι, ούτως ώστε να φανεί ότι υπάρχει χρόνος για διαπραγμάτευση. Ναι. Μπορούμε να πάμε και μέχρι τέλη Ιουνίου. Εμείς διαφωνούμε με αυτό. Η κυβέρνηση δηλαδή διαφωνεί με αυτό το πράγμα, διότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Μπορεί όντως να γίνει. Και το καταστατικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το επιτρέπει. Μπορεί να γίνει. Όμως, όταν θα φτάσεις να έχεις όλο το ποσό, θα είσαι πιο ευάλωτος σε πιέσεις. Ναι, ενώ τώρα δεν το έχεις ή είναι πολιτική επιλογή να μην πληρώσεις εάν δεν κλείσεις συμφωνία. Η πολιτική επιλογή είναι να πιέσεις για να κλείσεις συμφωνία. Αυτή είναι η πολιτική όμως επιλογή. Αυτό όμως από την Επασκευόπουλο είναι ένα μεγάλο λάθος. Και το υπάρχει ένα θέμα. Αντί να πάτε τον Ιανουάριο για λύση, αφήσατε από λάθος επιλογή μεγάλη στρατηγική. 5 μήνες δίθεν γέφυρα. Τον Ιανουάριο είχατε πολύ πολλαπλάσιο πολιτικό κεφάλαιο και καλύτερη οικονομική κατάσταση από ό,τι έχετε σήμερα ως χώρα. Έχουμε ως χώρα. Αφήσατε επίτηδες από λάθος του Βαρουφάκη, λάθος εισήγηση και ο κ. Τσακαλώτος προς τιμήν του το διόρθωσε. Χάσαμε 5 μήνες, αντί να πάτε τον Ιανουάριο και να πείτε τώρα συμφωνία. Εγώ δεν αφήσατε να περνάνε εβδομάδες. Τώρα συμφωνία είναι το μήνυμα που αυτό σημαίνει. Μείναμε από λεφτά. Και ο ίδιος παραδεχτήκατε πριν ένα λεπτάκι ότι όσο μένουμε από λεφτά, μειώνεται η διαπραγματεύση. Αλήθεια είναι όχι, αυτό. Όχι, άλλο είπα εγώ. Εγώ είπα ότι εάν δεχτούμε εμείς αυτό που αφήνεται να διαφανεί, που δεν είναι επίσημη πρόταση, τότε πιθανόν στο τέλος Ιουνίου να έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις. Το ζήτημα είναι όμως. Κοιτάξτε, τον είναι εμείς πολιτικό. Το έχουμε στο σχεδιασμό μας να μην πληρώσουμε. Δηλαδή. Το ζήτημα είναι μια από τις επιλογές. Είναι καταστροφική επιλογή. Δεν αφήνω τον Ταράκη. Λέω, είναι μια από τις επιλογές μας, κύριε Παρασκευόπουλε. Εκείνο που είπαν οι δύο υπουργοί που μιλήσαν για αυτό το ζήτημα, ο Νίκος Βούτσης και ο Σκουρλέτης. Ο Σκουρλέτης, συγγνώμη. Όχι. Και ο Βαρουφάκης. Και ο Σακελαρίδης. Είναι ότι εμείς θέλουμε να πληρώσουμε.
Το αν θα πληρώσουμε εξαρτάται από το αν θα έχουμε λεφτά. Αυτό είπανε και οι τρεις. Άρα αυτό είναι ομολογία χρεοκοπίας. Εντάξει, τώρα κύριε Παρασκευή, αν θα έχουμε λεφτά, εξαρτάται από το αν θα έχουμε συμφωνία. Ακριβώς. Επομένως, άρα λοιπόν, είστε μνημονιακό κόμμα και περιμένετε το μνημόνιο για να σωθείτε. Αυτό λοιπόν. Άρα περιμένετε το μνημόνιο για να σωθείτε. Κύριε Μηταράκη, δεν θα αφήνετε να απαντήσετε. Θα έχουμε συμφωνία κατά. Αυτό λοιπόν είναι ένα διαπραγματευτικό επιχείρημα. Πιέζουν και πιέζουμε. Βλέπω να φοβούνται και πολύ πάντως. Κοιτάξτε, να τους λέμε ότι θα χρεοκοπήσουμε παιδιά, θα βγάλουμε τα μάτια μας. Είναι σαν τον απατημένο σύζυγο που κόβει τα γεννητικά τώρα. Δεν βλέπω να φοβάται και πολύ. Δεν χρεοκοπούμε. Δεν ήταν ο απατημένος σύζυγος, ο Αγάς ήταν αυτός. Και ο απατημένος το ίδιο κάνει καμιά φορά. Όχι, όχι. Για να εκδικηθεί. Από την άποψη αυτή, η μη πληρωμή είναι κατά την εκτίμηση της κυβέρνησης, τη δικιά σας χρεοκοπία ή πιστωτικό γεγονός. Όχι, δεν είναι. Οπωσδήποτε. Το αν είναι πιστωτικό γεγονός ή οτιδήποτε άλλο, αυτό κρίνεται σε κάθε περίπτωση χωριστά. Δεν είναι. Αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις. Από πού προκύπτει αυτό? Αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις. Αυτό προκύπτει, προκύπτει από το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως, το Διεθνές Μαζικό Ταμείο είναι λίγο πιο άκαμπτο γιατί δεν είναι πολιτικό όργανο, αποφασίζει πολιτικά φυσικά, αλλά δεν είναι πολιτικό όργανο. Έχει πολύ σκληρούς κανονισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, η οποία είναι πολιτικός οργανισμός, πολιτική ένωση, έχει λόγους να φοβάται για την αξιοπιστία της. Και έχει λόγους να φοβάται για την αξιοπιστία της, διότι επειδή είναι πολιτική ένωση, δεν θέλει οι ισχυρότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουν να αφήσουν να φανεί ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν τα του οίκου τους. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τον Ιανουάριο, αυτό ήταν το επιχείρημα. Αυτό είναι πολύ λέγατε μεγάλο θα πρόβλημα. Τρομάξει η Ευρώπη και θα υποχωρήσει την πρώτη μέρα. Αυτό και είναι... έλεγε ο Τσίπρας στη τηλεοπτική συνέντευξη πριν τις εκλογές ότι διάκοψα. Δεν υπάρχει. Δεν σας διέκοψα. Θα μιλήσουμε και λίγο κάνουμε διάλογο. Δεν σας διέκοψα. Αν εγώ θέλω να μιλήσω, ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Αυτή η όποια κρίση στην Ανατολή. Σύμφωνοι. Αυτό είναι ένα πλαίσιο που το έχει πολύ ενδιαφέρον. Το λένε κι άλλοι. Εσείς την όποια συμφωνία φέρει αυτή η κυβέρνηση μπορεί να τη διαχειριστεί εσωτερικά ή βλέπετε και μια πιθανότητα εκλογών μπροστά μας? Δεν βλέπω καμία πιθανότητα εκλογών. Καμία πιθανότητα? Καμία πιθανότητα εκλογών. Είστε μόνος το λέτε. Όχι. Με τόσο κάθετο τρόπο. Καμία πιθανότητα εκλογών. Έτσι λέτε. Λοιπόν, ναι, ναι, απολύτως. Και δεν θα ήταν και σωστό να σας πω. Διότι μια κυβέρνηση που έχει εκλεγεί τον Ιανουάριο πάει σε εκλογές εάν καταρρεύσει. Δεν πάει αλλιώς σε εκλογές. Όχι, αν έχει μια δύσκολη συμφωνία και χάσει πέντε βουλευτές, δεν πας εκλογές. Αν έχει μια δύσκολη συμφωνία, κάνει δημοψήφισμα. Δεν μπορεί να μπει δημοψήφισμα σε συμφωνία. Ελάτε, κύριε Μηταράκη. Μια χαρά μπορεί. Μια χαρά μπορεί. Διότι υπάρχει αυτό. Ποιο θα το εμποδίσει? Η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Ποιο θα το εμποδίσει? Ο τρόπος βρίσκεται, κύριε Παρασκευή. Το Σύνταγμα θα εμποδίσει το. Δημοσιονομικό. Δεν είναι δημοσιονομικό. Η συμφωνία αυτή δεν είναι δημοσιονομική. Θα έχει εθνικό χαρακτήρα. Κύριε Μηταράκη, αυτή τη στιγμή φαίνεται η εξής πραγματικότητα. Περάσαν πέντε μήνες. Μείναμε από λεφτά. Δεν προτείναμε καμία εναλλακτική για την οικονομία. Δεν μείναμε από λεφτά. Μισό λεπτάκι. Όπως, πληρώνουμε. Όταν ο ίδιος ο υπουργός λέει ότι εγώ δεν έχω να δώσω 5 Ιανουαρίου, το είπε. Όλα το είπε ο ίδιος ο κ. Βούτσης. Ότι δεν έχω στον άλλο μήνα. Έχω κάνει εσωτερική στάση πληρωμών 4,4 δισεκατομμύρια. Ο κ. Βούτσης είπε αν δεν έχω. Έχω μαζέψει όλα τα διαθέσιμα από δήμους, από νομικά πρόσωπα δημοσιογραφικά και μένω από λεφτά. Αυτοί οι 4 μήνες είναι συνέχεια των 6 προηγούμενων. Δεν είναι αυτόνομοι. Είναι 6 και 4, 10. Και είναι φυσιολογικό, δεν είναι φυσιολογικό χωρίς να έχει λεφτά. Η κυβέρνηση υποτίθεται ότι εξελέγει γιατί είχε εναλλακτική να καταργήσει το μνημόνιο. Αποδείχθηκε αυτό ένα μεγάλο ψέμα. Αποδείχθηκε ένα μεγάλο ψέμα. Και το κατέργησε. Σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup συνεχίζεται και διαπραγματεύεστε ένα μνημόνιο. Όχι, σύμφωνα με την επιθυμία τη δικιά σας, κύριε Μηταράκη. Σύμφωνα με την επιθυμία τη δικιά σας και όπως αυτό αποδεικνύεται και από ορθογραφία στελεχών σας. Οι οποίοι ζητάνε από τους εταίρους μας να μην ενδώσουν. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Το έχει γράψει ο ανταγωνιστής του κυρίου Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Σαμαράς δεν έχει ανταγωνιστή. Ναι. Όταν έρθει η συμφωνία. Όταν έρθει η συμφωνία στη Βουλή, θα καταλάβετε ότι είναι μία μνημονιακή συμφωνία με μέτρα.
καλύτερα ή χειρότερα θα κρυθείτε στην πράξη. Σίγουρα, δεν υπάρχει καμία αυτή. Άρα είναι η συνέχεια του μνημονίου. Όχι. Είναι η συνέχεια του μνημονίου. Όχι, μέτρα. Όχι. Γιατί επιμένετε σε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έχω δει εναλλακτική αυτή η κυβέρνηση. Ήρθε η κυβέρνηση και είπε ότι θα διαγράψει το χρέος. Ήρθε η κυβέρνηση και είπε θα διαγράψει το χρέος και είπε ψέματα. Δεν είπε ποτέ. Είπε θα δώσει 10% σύνταξη και είπε ψέματα. Είπε θα ασκήσει το μνημόνιο και είπε ψέματα. Και αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται από πολύ χειρότερη θέση ένα πολύ χειρότερο μνημόνιο. Με συγχωρείτε, ο Σαμαράς δεν έλεγε το χειρότερο από όλα είναι το εξής. Ότι το 2015 η οικονομία θα είναι πάλι... Εμείς το καταργήσαμε. Καταργήσατε μόνο την ανάπτυξη. Καταργήσατε με καταψηφίσεις τους νόμους που τα επέβαλαν. Μνημόνιο ζούμε, κύριε Παρασκευόπουλε. Μνημόνιο πληρώνουμε τώρα. Καταψηφίζονται οι νόμοι. Κύριε Παρασκευόπουλε, με μνημόνιο ζούμε αυτή την ώρα. Το μόνο που καταργήσατε ήταν την ανάπτυξη. Και στις 1900 λέξεις της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, το 2014 είμαστε θετικό ΑΕΠ. Τον Οκτώβριο είχαμε αρχίσει να κυλάμε. Από την ημέρα πήγαμε στην προεδρική εκλογή, η χώρα κατέρευσε. Τον Οκτώβριο πήγαμε στην προεδρική εκλογή. Ήταν δεδομένο. Είχατε... Κύριε, πρέπει να κλείσουμε. Μην... Yeah. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Λοιπόν, το χειρότερο από όλα δεν είναι ότι θα πάμε σε νέο μνημόνιο. Άσε το ταμιακό έλλειμμα. Ότι ήταν βέβαιο πως το Φεβρουάριο δεν θα πληρώνονταν μισθοί και συντάξεις. Ήταν... Να σα πω κάτι. Τι πήγατε και στις εκλογές. Να μην πηγαίνετε για εκλογές τότε. Μα εσείς πήγατε για εκλογές. Εμείς πήγαμε για εκλογές. Καλημέρα σας, κύριε. Κλείσαμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Μηταράκη. Παρακαλώ. Να πω μια λέξη. Το χειρότερο δεν είναι ότι πάμε σε νέο μνημόνιο. Είναι ότι δεν υπάρχει και προοπτική να βγούμε, γιατί η ελληνική οικονομία πρόγραμμα ανάπτυξη δεν έχει. Μα και η δική σας πρόταση για μνημόνιο. Μνημόνιο για πάντα. Εμείς μιλάγαμε για να βγούμε στις αγορές. Θα το αγαπήσουμε στο τέλος. Με προληπτική γραμμή για να βγούμε στις αγορές. Όπως βγήκαμε το 2014. Διάλειμμα, κύριε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα, κύριε. Γεια σας.